όπως καταλαβαίνετε, σήμερα είναι, το λέει το πρόγραμμα άλλωστε, Technology Day. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει η τεχνολογία στην υπηρεσία της ασφάλειας. Και είναι μια εποχή που τη χρειαζόμαστε την ασφάλεια και το φυσική, το physical security, έτσι, και την ηλεκτρονική. Αλλά ας ξεκινήσουμε πρώτα από το physical και πάμε μετά στο digital ή ό,τι. Digital είναι όλα πια, δεν είναι κανένα analog. Όπως καταλαβαίνετε, εδώ θα δείτε και θα ακούσετε από τους επόμενους 5 ή 6, γιατί κάπου είναι διπλοί, ομιλητές, πάρα πολλά και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που δείχνουν πώς η καινοτομία έχει μπει σε αυτόν τον τομέα, τον τόσο επίκαιρο, και έχει μπει αυτό που λένε λαϊκά με τα μπούνια. Πραγματικά είναι εκπληκτικά αυτά τα οποία θα μας πούνε, και θέλω να αρχίσω χωρίς άλλη φλιαρία εκ μέρους μου με τον πρώτο ομιλητή. Είναι ο κύριος Νίκος Καλαφάτης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Qubitech, που θα μας μιλήσει για τις μοντέρνες τεχνολογίες που έχουν σχέση με την περιμετρική προστασία, τα video analytics, θερμικές κάμερες και οπτική. Κύριε Καλαφάτη, καλώς μας ήρθατε. Καλή σας μέρα. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω και εγώ στο event. Στην πορεία στη σημερινή εποχή υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες ανάγκες για να καλυφθούν με κομμάτια, με προστασία, να περιμετρικά μεγάλες εκτάσεις, και υπάρχει μία σαφή ανάγκη για να διερευνήσουμε τις όποιες τεχνολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καλύψουμε πολύ μεγάλες αποστάσεις. Έχω ετοιμάσει μία παρουσίαση που την έχω χωρίσει σε τρία βασικά σημεία. Στο πρώτο κομμάτι αφορά τις υποδομές που χρειαζόμαστε για να πιάσουμε αυτές τις μεγάλες αποστάσεις. Οι παραδοσιακές υποδομές που αφορούν τις υποδομές για να μεταφέρουμε το σήμα, καθώς επίσης και τις μοντέρνες τεχνολογίες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να καλύψουμε τους χώρους. Στη θεματολογία μας, λοιπόν, θα μιλήσουμε για τα video analytics και πώς μπορούν να μας βοηθήσουν να καλύψουμε χώρους, τόσο σε επίπεδο καθώς ερχόμαστε και εκτός του χώρου, αλλά και να δημιουργήσουμε και virtual fence τα οποία θα καλύπτουν τις εγκαταστάσεις. Θερμικές κάμερες της εταιρείας TBT που μας δίνουν τη δυνατότητα να αυξήσουμε κατά ένα πολύ μεγάλο βαθμό τις αποστάσεις που μπορούμε να καλύψουμε. Περιμετρική προστασία της εταιρείας Securit, η οποία είναι και μια ιταλική εταιρεία που είναι πάρα πολλά χρόνια σε διάφορες τεχνολογίες που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, από καλώδιο μέχρι πώς το λένε, αυτό καλώδιο το οποίο μπορούμε να θάψουμε κάτω στο έδαφος και να έχουμε αυτό το detection το οποίο χρειαζόμαστε. Επίσης, στο κομμάτι των υποδομών, είναι σαφές ότι η παραδοσιακή υποδομή που αφορά το UTP καλώδιο δεν μπορεί να λειτουργήσει σε αποστάσεις που πρέπει να καλύψουμε στα 2, στα 3, στα 5, στα 10 χιλιόμετρα, και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε οπτικές ίνες, και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο θα καλυφθεί. Και φυσικά η δυνατότητα παρακολούθησης αυτών των χώρων, εφόσον ασφαλιστούν και κλειδωθούν, από ένα κεντρικό σύστημα διαχείρισης, από ένα control room, με τη χρήση τεχνολογιών όπως είναι το QBCentral. Στο τέλος θα καλύψω και ένα κομμάτι ακόμα, το οποίο αφορά την δυνατότητα να μπορούμε να βγάζουμε στατιστικά στοιχεία για το ποια αυτοκίνητα προσεγγίζουν κάποιες περιοχές, χρησιμοποιώντας και τα συστήματα αναγνώρισης πινακίδας. Ας αρχίσουμε λιγάκι για τα video analytics. Λίγο πολύ ξέρετε τι είναι τα video analytics. Θα τρέξω γρήγορα σε αυτό το κομμάτι και έχω να σας δείξω και μερικά βίντεο. Τα video analytics είναι η τεχνολογία που μας επιτρέπει με την ανάλυση του βίντεο να μπορέσουμε να δώσουμε στοιχεία καθώς και κατηγοριοποίηση για τα αντικείμενα τα οποία βλέπει η κάμερα. Το πιο βασικό και πιο σημαντικό κομμάτι των video analytics είναι η δυνατότητα να κάνει αυτό που λέμε object classification, δηλαδή να ξεχωρίσει τι είναι το αντικείμενο το οποίο παρακολουθείτε. Όλοι έχουμε βάλει, φαντάζομαι, κάμερες οι οποίες
χρησιμοποιούν video motion detection και όλοι ξέρουμε πόσο πολύ δύσκολο είναι και πόσους πολλούς ψευδοσυναγερμούς έχουμε απλά κάνοντας μία αναγνώριση της κίνησης. Τα video analytics μας επιτρέπουν να έχουμε το classification, να μπορέσουμε δηλαδή να κατηγοριοποιήσουμε το προϊόν και να ξεχωρίσουμε τους συναγερμούς ανάλογα με το τι είναι το αντικείμενο που βλέπουμε. Χρησιμοποιούνται τα video analytics στην περιμετρική προστασία έναντι της ανίχνευσης κίνησης, καθώς επίσης και στην αυτόματη παρακολούθηση κίνησης κάποιου αντικειμένου στο χώρο. Παραδείγματος χάρη, να μπορούμε να παρακολουθούμε αν κάποιος προσεγγίζει έναν χώρο ο οποίος είναι περιφραγμένος, ακόμα και εκτός του χώρου, αν το άτομο αυτό, εάν το αντικείμενο αυτό είναι άνθρωπος ή αυτοκίνητο, αλλά όχι αν το αντικείμενο αυτό είναι παραδείγματος χάρη ένα σκυλί ή ένα ζώο. Έχουμε τη δυνατότητα φυσικά να καλύψουμε και με κάποια φίλτρα στα video analytics που αφορούν την εγκατάλειψη ή αφαίρεση αντικειμένου. Αυτό είναι κάτι το οποίο χρησιμοποιείται πάρα πολύ όταν κάποιος πάει και προσεγγίσει έναν χώρο ο οποίος καλύπτεται και προσπαθήσει να αφήσει κάτι. Θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ένα συναγερμό βάσει αυτού. Όπως επίσης το camera tampering, που σημαίνει ότι αν κάποιος προσπάθησε να κάνει μια δολιοφθορά στην κάμερα. Φυσικά την καταμέτρηση οχημάτων και ανθρώπων, καθώς επίσης και την κατηγοριοποίηση αντικειμένων. Τα πλεονεκτήματα των Video Analytics, πρώτον, εκτός από την ολοκλήρωσή τους με τα καταγραφικά και την τεχνολογία που παράγει και εξάγει στο εξωτερικό η εταιρεία μας, μας δίνουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε πιο advanced συναγερμούς, όπου μπορούμε να χτίσουμε λογικά σενάρια και να δημιουργήσουμε συναγερμούς βάσει αυτού. Να γίνω λιγάκι πιο σαφής εδώ. Το Video Analytics από μόνο του δεν μπορεί να καλύψει τα πάντα. Το Video Analytics αυτό που θα κάνει είναι θα κατηγοριοποιήσει το αντικείμενο και θα εξηγήσει μία συμπεριφορά. Το τι θα κάνουμε με αυτή τη συμπεριφορά και το κατά πόσο θα το θεωρήσουμε συναγερμό ή όχι εξαρτάται πάρα πολύ από δύο βασικά πράγματα. Το πρώτο είναι από το πόσο καλά έχουμε καλυμπράρει ένα σύστημα video analytics, και το δεύτερο, το backup από πίσω, το control room ή το μηχάνημα το οποίο χειρίζεται τις κάμερες οι οποίες έχουν video analytics, πόσο δυνατότητα έχουν να δημιουργήσουν λογικά σενάρια. Όταν αναφέρομαι στα λογικά σενάρια, θα σας δώσω ένα μικρό παράδειγμα. Ο συνδυασμός ενός συστήματος central της Qubitech μαζί με τις κάμερες της Riva σε Video Analytics Edge μπορεί να μας δώσουν το εξής λογικό σενάριο. Όταν ένα αυτοκίνητο, παραδείγματος χάρη, ή ένας άνθρωπος, να το πούμε έτσι, πηδήξει ένα φράχτη και παραμείνει στη ζώνη τη συγκεκριμένη για ένα αλφα χρονικό διάστημα, τότε να γίνεται ένας συναγερμός. Αυτά τα λογικά σενάρια χτίζονται για ένα βασικό λόγο. Επειδή πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα τα ίδια τα συστήματα, χρησιμοποιώντας τις μοντέρνες τεχνολογίες, να αντιδρούν εύκολα και να έχουν ένα αποτέλεσμα στο συναγερμό τοπικά, έτσι ώστε να δίνεται ο χρόνος που χρειάζεται στο κέντρο για να μπορέσει να αντιδράσει παίζοντας ένα ηχητικό σήμα αυτόματα, ανάβοντας τα φώτα ή κάνοντας ένα ηχητικό σενάριο, χωρίς καν να ακουμπήσει το κέντρο, οτιδήποτε. Το σενάριο αυτό λοιπόν, σε συνδυασμό μαζί με τα Video Analytics, μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα. Συγγνώμη εδώ. Λοιπόν, τα Video Analytics μας δίνουν τη δυνατότητα να έχουμε πολλαπλά φίλτρα και τη δυνατότητα, τα σενάρια όπως τα είπαμε. Επίσης, έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε με τη μορφή heat map, το οποίο θα σας δείξω αμέσως τι είναι, να δούμε τη συχνότητα και να αναλύσουμε τη συχνότητα και τον τρόπο με τον οποίο τα αντικείμενα που εμείς επιλέγουμε συμπεριφέρονται στο χώρο. Να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Έχουμε μία κάμερα η οποία παρακολουθεί μία εγκατάσταση η οποία είναι πάνω στο βουνό. Ας υποθέσουμε πως αυτή η κάμερα είναι αυτό το σημείο είναι ένα φωτοβολταϊκό πάρκο. Όπου βλέπετε φωτοβολταϊκό πάρκο, μπορείτε να βάλετε ένα εγκατελειμμένο και κλειστό εργοστάσιο, μπορείτε να βάλετε μία εγκατάσταση μιας εταιρείας η οποία δεν χρησιμοποιείται και ούτω καθεξής.
Η εταιρεία, τα Video Analytics έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ένα heat map, ώστε να μπορούμε να δούμε αντικείμενα τύπου που εμείς θα επιλέξουμε, παραδείγματος χάρη άνθρωποι, σε ποια σημεία σταθήκανε περισσότερο και πού προσεγγίσανε τους χώρους αυτούς και πού υπάρχει κινητικότητα. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα εκ των υστέρων να αναλύσουμε τα τροτά σημεία της εγκατάστασης και να προσπαθήσουμε ή αυτοί που προσπαθούν να μπουν μέσα στην εγκατάσταση θεωρούν ότι είναι τροτά σημεία, για να μπορέσουμε να κάνουμε τις αλλαγές οι οποίες απαιτούνται. Αυτό σε συνδυασμό με τη δυνατότητα που έχουμε να φτιάξουμε τα λογικά σενάρια, αλλά και να ανατρέξουμε το βίντεο σε παλιότερα συμβάντα, καθώς τα βλέπουμε στο heat map, μας δίνουν ένα φοβερό πλεονέκτημα ανάλυσης των δεδομένων των οποίων έχουμε. Συγγνώμη. Εδώ θα κάνουμε μία μικρή διαφοροποίηση να δούμε ποια είναι η διαφορά μεταξύ των Video Analytics και ποια είναι της ανίχνευσης κίνησης. Το βασικό κομμάτι του αλγόριθμου είναι ξεκάθαρο. Προσπαθεί με την τεχνολογία Edge Detection να ξεχωρίσει πού είναι το αντικείμενο. Αφού πάρει το αντικείμενο, όπως δούμε δεξιά που βλέπετε είναι ο άνθρωπος, προσπαθεί να του δώσει ένα σχήμα. Βασίλη, θα μπορούσαμε να το ξαναπαίξουμε λίγα και το βίντεο αυτό. Δίνοντάς του ένα σχήμα, έχουμε τη δυνατότητα να ξεχωρίσουμε αν αυτό είναι άνθρωπος ή όχι. Αυτό φυσικά το βίντεο, οι κάμερες, οι Video Analytics μας μεταδίδουν δεδομένα προς το κέντρο. Οι ίδιες οι κάμερες δεν έχουν να κάνουν κάτι. Για το τι είναι τα αντικείμενα, ποια είναι τα αντικείμενα και προς τα που κινούνται αυτά που βλέπουμε. Πάνω στο συγκεκριμένο σενάριο αυτό, πάνω στο συγκεκριμένο, στη συγκεκριμένη πληροφόρηση αυτή που έχουμε, υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργήσουμε ένα λογικό σενάριο το οποίο θα λέει, παραδείγματος χάρη, αν ένας άνθρωπος κινείται προς τα δεξιά. Ένα παραδοσιακό σύστημα που θα έκανε μόνο ανίχνευση κίνησης, το αριστερό κομμάτι φυσικά από ό,τι καταλαβαίνετε, θα ήταν σε μια κατάσταση συνεχής συναγερμού. Ναι, να πάμε λίγα στην επόμενη. Εδώ θα δείτε ένα πραγματικό σενάριο. Το συγκεκριμένο σενάριο είναι από μια εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου στην Αγγλία. Οι κάμερες είναι μεγαπίξελ και η ζώνη στην οποία παρακολουθούμε είναι από τον ένα στήλο στον άλλο. Για όσους φαίνεται παράξενο, να σας πω ότι στην Αγγλία έχουν φωτοβολταϊκά, δεν έχουν ήλιο, αλλά έχουν φωτοβολταϊκά, δεν έχουν πρόβλημα σε αυτό. Λεφτά έχουν, οπότε δεν έχουν πρόβλημα, είναι σε άλλη φάση από εμάς. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε τρία πράγματα τα οποία δουλεύουν σε αρμονία. Το πρώτο κομμάτι είναι ότι η κάμερα κάνει την ανάλυση και μας δίνει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο προς το καταγραφικό ή στο σύστημα ελέγχου για το πού είναι το άτομο και για το πώς επίσης πού στέκεται και το τι ακριβώς κάνει και το classification, το ότι αυτό είναι person. Ένα από τα βασικά σενάρια τα οποία υπήρχαν στο εξωτερικό για να γίνουν αυτά τα έργα ήταν η δυτή χρήση της γης. Έπρεπε το σύστημα να μπορεί να ξεχωρίσει ανάμεσα στους ασβούς και στους ανθρώπους, για να μην έχουμε ψευδοσυναγερμούς. Δεν σας λέω πόσο δύσκολο νομικά ήταν δηλαδή δεν θα έπρεπε σε καμία των περιπτώσεων να διαταραχθεί η δυνατότητα που έχει ο ασβός να σκάβει το έδαφος. Άρα λοιπόν εκεί πέρα τα Video Analytics ήταν μονόδρομος για μας. Αυτό το συγκεκριμένο λοιπόν, έχουμε τρία πράγματα που δουλεύουν μαζί. Το πρώτο κομμάτι αφορά την κάμερα η οποία κάνει το Video Analytics. Το δεύτερο, το καταγραφικό, το οποίο παίρνει το συγκεκριμένο event, το θεωρεί ότι είναι ένα άτομο στη ζώνη την οποία έχουμε θέση σαν ζώνη επιτήρησης και αυτό το στέλνει σε ένα κέντρο λήψεως σημάτων, το οποίο κέντρο λήψεως σημάτων αντιδρά με κάποιον τρόπο. Στο συγκεκριμένο πάρκο το οποίο συζητάμε, που είναι φτιαγμένο μόνο με κάμερες, με Video Analytics, οι συναγερμοί οι οποίοι έχουμε οι ψευδείς είναι περίπου 5 με 8 το μήνα. Όλα τα υπόλοιπα, οι συναγερμοί που έρχονται είναι από πράγματα τα οποία είναι άσχετα με εμάς, όπως είναι να μπουν να κάνουν maintenance και ούτω καθεξής. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτές οι αποστάσεις δεν μπορούν να καλυφθούν ειδικά σε παράξενα περιβάλλοντα ούτε με τον παραδοσιακό τρόπο, αλλά και είναι και τόσο μεγάλες οι περιμετρικές οι αποστάσεις που πάλι δεν μπορούμε να τις καλύψουμε
οικονομικά με τίποτα άλλο εκτός από Video Analytics. Πάμε λοιπόν, εδώ επανέρχομαι λιγάκι σε ένα από τα φίλτρα το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αργότερα όσοι θα θέλατε, υπάρχει ένα ζωντανό παράδειγμα από έναν ανεμολογικό ιστό, τον οποίο με πολύ χαρά θα ήθελα να σας δείξω το βίντεο, μπορείτε να μας επισκεφτείτε στο περίπτερό μας που έχουμε, όπου έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε αυτόματα το αντικείμενο, καθώς το αντικείμενο εξελίσσεται στο πεδίο της κάμερας. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να μην χρειάζεται ένας χειριστής να βρίσκεται ή να προσπαθεί, αλλά την ώρα που έχουμε ένα συναγερμό να γίνεται το αντίστοιχο σενάριο και η κάμερα να πηγαίνει να ζουμάρει στο συγκεκριμένο άτομο. Εδώ πέρα αυτό είναι ένα σενάριο το οποίο θα ήθελα να σας το δείξω και έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο ξεχωρίζουμε τα video analytics, ξεχωρίζουν το αντικείμενο. Το μπροστά κομμάτι είναι το σκυλί φυσικά και από πίσω ο άνθρωπος και το κόκκινο κομμάτι είναι η ζώνη στην οποία έχουμε. Όταν ο κατασκευαστής δίνει αυτή την πληροφορία με τη μορφή, με τα data την οποία την παίρνουμε από τις κάμερες, εμείς σαν Qubitech που είμαστε κατασκευαστές του κομματιού που αφορά το software, έχουμε τη δυνατότητα να το αξιοποιήσουμε και να κάνουμε τους αντίστοιχους συναγερμούς. Προχωρώντας λιγάκι όμως, επειδή ο χρόνος είναι περιορισμένος, θα μιλήσω λιγάκι για τις θερμικές, θα προχωρήσω μιλώντας για τις θερμικές κάμερες. Αυτά τα δύο πράγματα συνδέονται πάρα πολύ. Οι θερμικές κάμερες, σε αντίθεση με τις κάμερες τις αναλογικές ή τις ψηφιακές, δίνουν τη δυνατότητα σε αλγόριθμους Video Analytics να παίξουν πάρα πολύ καλύτερα. Τόσο διότι το contrast είναι πάρα πολύ μεγάλο, ούτως ώστε και μπορούμε να ανιχνεύσουμε αντικείμενα σε πολύ μεγάλες αποστάσεις, αλλά επίσης και μπορούμε να ξεχωρίσουμε με πολύ πιο ευδιάκριτο τρόπο, ακόμα και σε συνθήκες όπως είναι... και σε συνθήκες όπως είναι καπνού... Συγγνώμη, συγχωρέστε με ένα λεπτό. Βασίλη. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Λοιπόν, οι θερμικές κάμερες έλεγα ότι έχουν τη δυνατότητα. Βασίλη, μπορούμε να πάμε στο βίντεο κατευθείαν, σας παρακαλώ. Αυτά είναι κάποια μοντέλα θερμικών καμερών που έχουν τη δυνατότητα. Εδώ πέρα θα δούμε λοιπόν μία ανάλυση, μία θερμική κάμερα με ενσωματωμένα video analytics που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση κίνησης ή αντικειμένων των οποίων βρίσκονται σε ανοιχτό χώρο. Εκεί πέρα πια δεν υπάρχει δυνατότητα, όπως καταλαβαίνετε, να υπάρξει κάποιας μορφής περίφραξη ή κάτι άλλο. Χρησιμοποιούνται πάρα πολύ στα σύνορα. Η εταιρεία μας, επειδή κάνει εξαγωγές στο εξωτερικό, έχουμε πολλή ζήτηση από τη συγκεκριμένη τεχνολογία στο Κουβέιτ και λιγότερο στο Κατάρ, αλλά στο Κουβέιτ οπωσδήποτε, όπου προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να καλύψουν ένα μεγάλο κομμάτι των συνόρων τους, διότι εκεί υπάρχει πολύ μεγάλη κίνηση μεταξύ των συνόρων και αυτός είναι ένας από τους τρόπους Video Analytics μαζί με θερμικές κάμερες που το πετυχάνουν. Εδώ θα ήθελα να δούμε λιγάκι τη διαφορά και να τονίσω το πόσο πολύ διαφορετικό είναι το τι βλέπει μια θερμική κάμερα και το τι βλέπει μια αναλογική κάμερα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι η θερμική κάμερα έχει τη δυνατότητα να βλέπει τα αντικείμενα με διαφορετικό τρόπο. Άρα, ένας άνθρωπος, ό,τι είναι άσπρο, είναι σαφές ότι είναι πιο ζεστό και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ότι μία κάμερα, όπως είναι ανεπιχειστά δεξιά, δεν θα μπορούσαμε σε καμία των περιπτώσεων να ανιχνεύσουμε τίποτα, ενώ με μία θερμική κάμερα, όπως το βλέπετε αριστερά, είναι μία πολύ πιο σαφή και πιο ξεκάθαρη εικόνα για το τι βλέπουμε. Το ίδιο συμβαίνει και όταν τα αντικείμενα βρίσκονται πίσω από καπνό. Ο καπνός δεν επηρεάζει καθόλου το κομμάτι της ανίχνευσης με τη θερμική κάμερα και τα video analytics φυσικά δρούν με πάρα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα. Το ίδιο συμβαίνει και το βράδυ όταν ένας άνθρωπος κινείται και ούτω καθεξής. Όλα αυτά τα μέσα μπορεί να συνεπικουρούνται και από πιο παραδοσιακά μέσα. Η εταιρεία μας συνεργάζεται με τη Securit, όπου είναι μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στο τομέα της περιμετρικής περίφραξης από το 1971, είναι μια ιταλική εταιρεία.
Έχει πάρα πολλά διαφορετικά υλικά, όπως είναι αναλογικά και ψηφιακά BIM, φυσικά μικροκυματικά, πυλώνες και περιμετρική προστασία με καλώδιο. Όπου υπάρχει δυνατότητα και μπορούμε να συνεπικουρήσουμε την εγκατάσταση και με τέτοιου είδους τεχνολογίες, είναι εφικτό, μικροκυματικά, διπλά, υβριδικά δηλαδή και μικροκυματικά και IR, καθώς επίσης και καλώδιο το οποίο είναι θαυτό ή καλώδιο το οποίο μπαίνει στο φράχτη. Ένα άλλο βασικό κομμάτι της εγκατάστασης είναι και η υποδομή η οποία απαιτείται για να μπορέσουμε να φτάσουμε τις αποστάσεις. Όταν έχουμε έναν χώρο όπως είναι ένα εγκατελειμμένο εργοστάσιο που έχει μια περίμετρο που μπορεί να φτάσει και τα 5 και τα 7 χιλιόμετρα, πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε την υποδομή για να μπορέσουμε να έχουμε ποιοτικά την εικόνα που θέλουμε, αλλά και τις παροχές που θέλουμε στα αντίστοιχα σημεία για να καλύψουμε σωστά την εγκατάσταση. Ο μόνος τρόπος για να το κάνουμε αυτό με τη σημερινή τεχνολογία σε οικονομικό επίπεδο είναι οι οπτικές ίνες, οι οποίες μας επιτρέπουν μέσα από τον φορέα της οπτικής ίνας να κουμπώσουμε μια σειρά από τεχνολογίες, όπως είναι βίντεο, όπως είναι voice over IP αν θέλουμε να έχουμε κάποια μεγαφωνική εγκατάσταση ή κάτι άλλο απομακρυσμένα, δίκτυο φυσικά και ό,τι άλλο μας επιτρέπεται. Η εγκατάσταση είναι λιγάκι διαφορετική από τον παραδοσιακό τρόπο. Υπάρχουν εντάχει θα σας πω δύο διαφορετικές κατηγορίες οπτικών ινών, είναι οι μονότροπες και οι πολύτροπες. Οι μονότροπες οπτικές ίνες έχουν μικρότερο πυρήνα και μπορούν να πάνε στα πολύ περισσότερα μέτρα. Δηλαδή μπορούμε να φτάσουμε με μια μονότροπη και στα 15, στα 20, στα 30 χιλιόμετρα ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της ίνας, καθώς και οι πολύτροπες οπτικές ίνες, οι οποίες είναι πιο εύκολες στη διαχείρισή τους, αλλά οι αποστάσεις οι οποίες καλύπτουν είναι εξίσου μεγάλες, αλλά όχι τόσο πολύ μεγάλες όπως πριν. Υπάρχουν πολύ διαφορετικοί κονέκτορες με τους οποίους μπορούμε να τερματίσουμε. Αυτά είναι τα αντίστοιχα παλιότερα BNC βίσματα τα οποία χρησιμοποιούσαμε. Και θα σας δείξω λιγάκι και μία πραγματική εγκατάσταση. Η συγκεκριμένη είναι στη Χιλή και η οποία είναι η οπτική ίνα η οποία έρχεται στο στροφείο επάνω με δύο media converter και ένα τροφοδοτικό. Αυτό βρίσκεται κάτω από την κάμερα. Αυτό είναι αντίστοιχα το προηγούμενο κλεισμένο και νομίζω ότι έχω και μία η οποία είναι από την Αγγλία, η οποία είναι το κουτί κάτω από την κάμερα όπως ακριβώς είναι. Ο τερματισμός της οπτικής ίνας δεν είναι κάτι το οποίο είναι εύκολο να γίνει, αλλά με λίγο με συγκεκριμένη εκπαίδευση και τα σωστά υλικά και τα σωστά εργαλεία είναι κάτι το οποίο είναι εφικτό. Ο τερματισμός της οπτικής ίνας έχει δύο στάδια. Το πρώτο το κομμάτι είναι ο τερματισμός και το δεύτερο είναι η πιστοποίησή της. Η εταιρεία μας κάνει και τα δύο και προσφέρει και μετεκπαίδευση στους συνεργάτες της πάνω στο κομμάτι το συγκεκριμένο. Το έχουμε κάνει στο παρελθόν. Με πολύ χαρά θα το κάνουμε και όποιος εκδηλώσει ενδιαφέρον και θελήσει να μάθει περισσότερα για τις οπτικές ίνες. Έχουμε τη δυνατότητα να οργανώσουμε σεμινάριο όπως έχουμε κάνει και στο παρελθόν και να μας δοθεί η δυνατότητα να κάνετε ένα πραγματικό τεστ για να δείτε λιγάκι το κομμάτι των οπτικών ινών και με το μηχάνημα, τον τερματισμό, καθώς και την πιστοποίηση την οποία απαιτείτε. Οι οπτικές ίνες φυσικά έχουν ένα κομμάτι, γίνεται και σωστά, για να γίνει σωστά η εγκατάστασή τους πρέπει να γίνει με τον σωστό τρόπο και να γίνει πιστοποιημένα όπως είπα και ουσιαστικά δεν είναι τίποτα παραπάνω από μία κόλληση την οποία μερικές φορές μπορεί να μην είναι και σωστή. Η πιστοποίηση θα μας το δείχνει αυτό το πράγμα και μπορούμε να το αντιστοίχως να το αλλάξουμε. Τώρα, πλεονεκτήματα. Έχουν μεγάλο εύρος ζώνης οι οπτικές ίνες. Έχουν μια μεγάλη ανοσία όσον αφορά τις ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Στα φωτοβολταϊκά πάρκα που είναι ένα κομμάτι που χρησιμοποιείται η περιμετρική προστασία πάρα πολύ έντονα, έχουμε σταματήσει να υπάρχει η έννοια του θορύβου, να υπάρχει η έννοια του έχω επαγωγικά ρεύματα, έχω παρεμβολές, έχω όλο αυτό το κομμάτι.
διότι η οπτική να αυτού καθεαυτού είναι τελείως, έχει τελείως ανοσία σε αυτές τις, σε αυτές τις παρεμβολές. Και σε συνδυασμό με το κομμάτι των τεχνολογιών όπως είναι οι IP κάμερες που μας δίνουν ψηφιακό σήμα, κάνουν τα video analytics πραγματικά παραγωγικά και έχουμε τη δυνατότητα να τα, να τα χρησιμοποιήσουμε πραγματικά. Είναι φυσικά ασφαλής και γρήγορη μετάδοση και δεν υπάρχει κανένας περιορισμός της απόστασης, καθώς υπάρχουν repeaters και ένα full set εξοπλισμού στο οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος για να πάει όσο πιο μακριά θέλει. Εδώ πέρα, ένα πράγμα μόνο θα ήθελα να διευκρινίσω, ότι αναφερόμαστε στο κομμάτι της οπτικής ίνα σαν μέσο. Από εκεί και πέρα, το τι τεχνολογία θέλουμε να περάσουμε πάνω από την οπτική ίνα είναι, εξαρτάται από το τι είδους λύση θέλουμε να δώσουμε στη συγκεκριμένη περιμετρική περίφραξη. Άλλες φορές μπορεί να είναι δίκτυο σε μια πολύ μεγάλη απόσταση, μπορεί να είναι κάποιο digital input-output σε πολύ μεγάλη απόσταση, ακόμα και σήματα συναγερμού, τα οποία θα μπορούσαν να έχουμε, επαφές μαγνητικές και να έχουμε αισθητήρες συναγερμού σε αποστάσεις όπως είναι 1500, 2 χιλιόμετρα, 3 χιλιόμετρα και ούτω καθεξής. Το κέντρο ελέγχου είναι το τελευταίο κομμάτι στην επικοινωνία του όλου συστήματος και εμείς αυτό το πράγμα το κάνουμε με τη δικιά μας τεχνολογία. Σαν μια εταιρεία, η Qubitech, η οποία παράγει και εξάγει δικιά της τεχνολογία, καταλαβαίνετε ότι είναι στρατηγική συνεργασίας η επαφή μας με εταιρείες όπως είναι η Riva που κατασκευάζει το κομμάτι των, και η ίδια η VCA που κατασκευάζει το κομμάτι των Video Analytics, καθώς και με εταιρείες όπως είναι η ARCH που μας δίνει τη δυνατότητα να βλέπουμε και τις αναγνώσεις των πινακίδων. Εμείς κάνουμε το κομμάτι της πλατφόρμας. Εμείς είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι συνδέουμε όλα αυτά τα πράγματα πάνω από μια γενική εικόνα. Οι ενδεικτικές υπηρεσίες του κεντρικού σταθμού καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολλές. Νομίζω ότι έχουν καλυφθεί και από τους υπόλοιπους ανθρώπους σε ένα αρκετά μεγάλο βαθμό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει μια κεντρική κονσόλα που να μας δίνει τη δυνατότητα αυτές τις απομακρυσμένες εγκαταστάσεις να μπορούμε να τις διαχειριζόμαστε. Τα σήματα στην κεντρική κονσόλα, τα οποία ανταποκρίνονται σε λογικά σενάρια όπως είναι αυτά που σας είπα, το οποίο λογικό σενάριο μπορεί να είναι, να το επαναλάβω, ότι μπορεί κάποιος να πήδηξε στο φράχτη, αλλά να ήταν και 3 η ώρα το απόγευμα και ούτω καθεξής, και ένα λογικό σενάριο το οποίο έχουμε χτίσει, μας έρχονται στο κέντρο σαν μια σειρά από events, τα οποία έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε και τον παρελθόντα χρόνο, τι ήταν αυτό που το προκάλεσε, αλλά και το τι είναι αυτή τη στιγμή. Επίσης, το σύστημα αναγνώρισης της πινακίδος είναι κάτι που η εταιρεία μας θέλει πάρα πολύ να προωθήσει σε συνδυασμό με την περιμετρική περίφραξη. Υπάρχουν πάρα πολλοί συνεργάτες οι οποίοι έρχονται και ρωτάνε το εξής: θέλω να παρακολουθήσω ποια αμάξια περνάνε από το οικόπεδό μου στο τάδε σημείο να φλαγκάρουν και ένα αμάξι για το αν είναι ύποπτο ή όχι. Εδώ δεν θα μπω στη διαδικασία αν αυτό το πράγμα είναι εφικτό ή όχι από νομικής πλευράς. Εγώ θα σας πω μόνο ότι αυτή τη στιγμή η εταιρεία μας αναπτύσσει τεχνολογίες που επιτρέπουν να φλαγκάρουμε συγκεκριμένα οχήματα, παραδείγματος χάρη το δικό μου το όχημα, και να έχουμε τη δυνατότητα να πούμε πότε και γιατί και πότε, πόσες φορές, με τι συχνότητα προσέγγισε έναν χώρο. Και πατώντας και το event list, να βλέπουμε και ακριβώς πότε έγινε αυτό το πράγμα και πώς χρειάζεται. Αυτό σε συνδυασμό με το heat map μας δίνει φυσικά μια δυνατότητα να κάνουμε μια ανάλυση στρατηγική για το τι ακριβώς είδαμε και να μας δώσει μια πιο ολοκληρωμένη λύση ή να κάνουμε τις απαραίτητες διορθώσεις που χρειάζεται για να μπορέσουμε το κομμάτι, τον χώρο που φυλάσσουμε, να τον καλύψουμε πιο σωστά. Δύο πράγματα ακόμα. Ναι. Ωραία, έχω υπερβεί λιγάκι το χρόνο. Θα μείνω εδώ πέρα σε αυτό. Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την προσοχή σας και είμαι στη διάθεσή σας μετά και στο περίπτωση για οποιαδήποτε ερώτηση ή οποιαδήποτε διευκρίνηση ή όσοι θέλουν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Ευχαριστώ πάρα πολύ.